Μήπω τρίζουν οι Σουμνιέδε ή οι Ιαπωνικοί, αυτοί που ετοιμάζονται για του Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο, δεν τρίζουν, αλλά πέφτουν. Τα κρεβάτια των αθλητών, λοιπόν, φτιαγμένα με οικολογική συνείδηση, χάρτινα και αφράτα, δεν αντέχουν στο σεξ, και αυτό το λένε οι ίδιοι αθλητέ με πλήθο αναρτήσεων. Ορίστε, όπω τα ακούσατε. Αθλητέ, λοιπόν, διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν θα μπορούν να κάνουν σεξ με τους διοργανωτές να απαντάνε με νόημα ότι τα κρεβάτια σηκώνουν μέχρι δύο άτομα. Όχι παραπάνω. Το ξαναείπαν. Όχι παραπάνω. Δηλαδή, δεν έχει δηλαδή, υπάρχουν όροι και όρια. Με προφύλαξη βέβαια, αυστηρός. Εντάξει, μέχρι δύο άτομα, απαγορευμένα όλα τα άλλα σχήματα. Απαγορευμένη και η καρέκλα. Επικίνδυνη. Αλλά αυτό το κρεβάτι θα αντέξει ένα σφαιροβόλο. Μόνο του. Χωρί Δύσκολο. 18.000 κρεβάτια ετοίμασαν οι Ιάπωνες, κάποια θα αντέξουν, κάποια θα καταρρεύσουν. Θα έχουμε θέματα. Και τότε, ποιο πληρώνει το βαρκάρι. Τον Ιάπωνα βέβαια, που τώρα καμαρώνει με τους ολυμπιακού κύκλους, αυτούς που θα γεμίσουν όλη τη χώρα, θα την πλημμυρίσουν. Καμαρώνουν και για τα εισιτήρια, αφού έγινε η αποκάλυψη σε μια συγκινητική τελετή. «Ει, hey, κονιτσίβα και σαγιονάρα, ντόζο.